Και θυμάμαι χαρακτηριστικά πολλές συνομιλίες που είχα με τον Χρήστο το Μέτιο, αλλά και με τον προκάτοχό του, τον αείμνηστο, τον Γιώργο τον Παυλίδη, για την ανάγκη να μπορέσει η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη, όπως το είπε ο Χρήστος, να μην είναι απλά ένα πέρασμα στα μεγάλα δίκτυα του φυσικού αερίου, αλλά να ωφεληθεί και η περιφέρεια, το κάθε νοικοκυριό ή κάθε επιχειρήση που θα το επιλέξει, από την πρόσβαση σε αυτήν την φθηνή και καθαρή μορφή ενέργειας. Εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά αλλά και δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν αυτό το καθαρότερο, όπως είπε και ο Περιφερειάρχης, ο καλός ο φίλος και ο καλός συνεργάτης, ο Χρυσομέτιος, φυσικό αέριο, το καύσιμο. Καθαρό. Επίσης θέλω να εκφράσω τις προσωπικές μου ευχαριστίες στον Περιφερειάρχη και καλό μου φίλο τον Χρήστο Μέτιο, το οποίο η συμβολή υπήρξε σημαντική, γιατί ήταν ο πρώτος που ενέκρινε τα συγχρηματοδοτούμενα έργα μας και η πρωτοβουλία του αποτέλεσε οδηγό και για τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας. Τέλος, έχοντας αυτό.